Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισαγωγικά θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για αυτό που συζητήσαμε τώρα τελευταία. Επαναλαμβάνεται μια θεωρία περισκευωρίας κυβέρνησης βάρος των πολιτικών της αντιπάλων περί προσπάθειας ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, περί στοχοποίησης συγκεκριμένων προσώπων που δεν είναι αρεστά ή είναι επικίνδυνα για την κυβέρνηση, περί δόγματος Πολάκη κτλ. Εγώ έχω την άποψη ότι όλα αυτά μόνο θυμηδία προκαλούν στην κοινή γνώμη. Επειδή τα εξεταζόμενα από την Επιτροπή περιστατικά, και δεν μιλάω μόνο για το σημερινό του Ντινάν, τα εξεταζόμενα περιστατικά βοούν. Και επειδή εκφέρονται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα προκαλούν θυμηδία. Θα μου το επιτρέψετε να το πω αυτό. Η ήσυχη αλαζονία κάποιων κατανοείται ως στοιχείο του χαρακτήρα τους και υπό την έννοια αυτή την έχουμε συνηθίσει. Έξε στην κλαζομηνή σας χειμωνήν. Νομίζω είναι αρκετό. Όταν όμως συνοδεύεται και από πανικό, αυτοί ξέρουν αν είναι δικαιολογημένος ή όχι, τότε τα λεγόμενά τους εκφεύγουν από το πλαίσιο του πολιτισμένου πολιτικού διαλόγου και καταλήγουν να είναι φεδρά, αφελή, φλήναφα και αγοραία. Το γεγονός ότι απόλεσαν την αίσθηση και τη βεβαιότητα της ατιμωρησίας και της ασυλίας προκαλεί αυτόν τον πανικό τους. Ξεχνούν εσκεμμένως ότι και τα κόμματά τους ψήφισαν υπέρ της σύστασης αυτής της Επιτροπής. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός ότι η Επιτροπή είναι γελία ή ότι το πόρισμα είναι σκουπίδια κλπ. Απευθύνεται προς όλους τους συμμετέχοντες όλων των κομμάτων, άλλο αν δεν θίγονται κάποιοι εδώ. Και επειδή το έθεσε και ο κύριος Νικολόπουλος, ας απευθύνω κι εγώ μια σύσταση στον κύριο Λοβέρδο, σχετικώς με τα ημερήσια γεύματά του. Το πρωινό του πρέπει να το φροντίζει και να είναι πάρα πολύ υγιεινό. Να μην αποτελείται από υγιεινές τροφές. Του συστήνω να μας αποφεύγει για πρωινό. Υπάρχει κίνδυνος να του καθίσουμε βαριά στο στομάχι. Όπως τότε, τον Ιούλιο του 2017, εδώ στην Επιτροπή, κατά την κατάθεσή του που μας είχε για ορεκτικό. Μάλλον του καθίσαμε βαριά τότε. Πάμε λιγάκι στο θέμα μας, να ξεκινήσουμε. Την έρευνα δηλαδή για την κατάληξη του νοσοκομείου Ρίκος Ντινάν στην Τράπεζα Πειραιώς το Σεπτέμβριο του 2014, στους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Το κοινοφελές Ίδρυμα Ρίκος Ντινάν, από εδώ και στο εξής θα το ονομάζω ΚΙΕΝ, συνεστήθη το έτος 1992. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δόρισε, αφιέρωσε κατά την ορολογία των Ιδρυμάτων, το ακίνητο για να αναγερθεί το ομότιτλο νοσοκομείο. Η πρόταση έγινε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με πρόεδρο τον Ανδρέα Μαρτίνη και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την αποδέχτηκε. Υπουργός Υγείας ήταν ο Γιώργος Σούρλας. Στο πόρισμα αναλύεται το ισχύον τότε θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα ιδρύματα και τις περιουσίες υπέρ κοινοφελού σκοπού. Με λίγα λόγια, υπάρχουν τα άρθρα 108-121 του αστικού κώδικα περί ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα συνιστώνται ή τροποποιούνται οι διατάξεις τους με προεδρικά διατάγματα, επειδή ο σκοπός του Ιδρύματος ανάγεται στην κρατική πολιτική και η διοίκηση διαθέτει διακριτική εξουσία ως προς την έγκριση ή μη του Ιδρύματος. Υπάρχει το άρθρο 109 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει τη μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων δωρεάς ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του δημοσίου ή υπέρ κοινοφελού σκοπού, όπως είμαστε εμείς εδώ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η υποφελέστρια αξιοποίηση ή η διάθεσή του για τον ίδιο ή άλλο κοινοφελή σκοπό από εκείνον για τον οποίο δωρήθηκε με απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Υπήρχε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου 109 του Συντάγματος, ο 455 του 76, που όριζε τις λεπτομέρειες της υποφελέστριας αξιοποίησης. Υπήρχε τέλος ο αναγκαστικός νόμος 2039 του 39, που κωδικοποιούσε τις διατάξεις για τις δωρεές κοινοφελού σκοπού. Στον νόμο αυτόν υπήρχε ο ορισμός του κοινοφελού σκοπού ως αντίθετο προς τον ιδιωτικό σκοπό. Κοινοφελής σκοπός λοιπόν είναι κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός και εν γέννη εποφελής στην κοινωνία σκοπός. Επίσης, ο αναγκαστικός νόμος αυτός προέβλεπε την εποπτεία των κοινοφελών ιδρυμάτων από τον Υπουργό Οικονομικών. Για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν, έπρεπε να θεσμοθετηθεί συμβατό πλαίσιο για να μπορεί ένα νοσοκομείο να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεδομένου ότι βάσει του νόμου 1397 του 83,
Τα νοσοκομεία μπορούσαν να είναι μόνο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή κρατικά. Για το λόγο αυτό, ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 52 του νόμου 2071 του 1992, με την οποία επιτράπει η ίδρυση νοσοκομείων με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού όμως χαρακτήρα. Εν συνεχεία με το άρθρο 49 του νόμου 2082 του 1992, με διαφορά ενός ή δύο μηνών, κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου η σύσταση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό του ΚΙΕΝ. Είχε φροντίσει όμως ο Μαρτίνης να συμπεριλάβει διάταξη που να το εξαιρεί από τον αναγκαστικό νόμο 2039-39. Δηλαδή το εξαίρεσε από την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Επί της οικονομικής διαχείρισης θα ήταν αυτή η εποπτεία. Μολονότι αυτό ήταν κοινοφελές ίδρυμα. Η εξαίρεση αυτή ήταν συνειδητή επιλογή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία είτε έτυχε της αποδοχής της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, είτε διέλαθε της προσοχής τους. Δεν έχουμε άποψη από αυτού. Η κρατική εποπτεία μολονότι εκ του νόμου δεν μπορούσε να αποκλειστεί με διάταξη του οργανισμού του ΚΙΕΝ, ουδέποτε ασκήθηκε από την πολιτεία. Έτσι, το ΚΙΕΝ είχε εποπτεία μόνο από τον Υπουργό Υγείας για την εκπλήρωση του σκοπού του, δηλαδή για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και για τον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού κλπ. Έργου του. Όπως όλοι γνωρίζουμε, εδώ μέσα εννοώ, εμείς της Επιτροπής, το ζήτημα της νομικής φύσης του ΚΙΕΝ και κατ' επέκταση του νοσοκομείου Ρίκους Ντινάν μας απασχόλησε πολύ, διότι από την ερμηνεία του εξαρτάται και η κρίση μας για την έρευνα περί του αν η πώληση ήταν νόμιμη. Πρώτη παραδοχή, ελπίζω κοινή για όλους. Η άδεια ίδρυσης του νοσοκομείου είναι νομοθετική, με την έννοια ότι περιλαμβάνεται σε νόμο, και όχι διοικητική όπως η άδεια λειτουργίας του. Αναφέρομαι στην υπαριθμόν 616-99 γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου του κράτους. Ως περιληφθήσα λοιπόν η άδεια ίδρυσης του νοσοκομείου σε διάταξη νόμου δεν είναι ενσώματη. Δεύτερη παραδοχή, επίσης ελπίζω κοινή για όλους. Πάλι κατά την κρίση του νομικού συμβουλίου του κράτους, στην υπαριθμόν 112 του 2010 γνωμοδότηση, το ΚΙΕΝ είναι ένα και το αυτονομικό πρόσωπο με το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν. Την κρίση αυτή έχουν αποδεχθεί οι πρώην Υπουργοί Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος και Μάκης Βορύδης. Τρίτη παραδοχή, νομίζω όχι κοινή για όλους. Η νομική κατασκευή της Τράπεζας Πειραιώς, όταν απευθύνθηκε με αίτηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών το 2014, ότι δήθεν το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν ήταν κερδοσκοπική επιχείρηση, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες σαν ιδιωτική κλινική, και ότι ως επιχείρηση υπόκειται σε όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ήταν νομικώς αβάσιμη. Γιατί ήταν νομικώς αβάσιμη? Πρώτον, διότι το Ρίκος Ντινάν, όπως προείπα, ήταν νοσοκομείο εκ του ιδρυτικού του νόμου. Αν ο νομοθέτης το ήθελε ιδιωτική κλινική, δεν θα θεσμοθετούσε ειδικό νομικό πλαίσιο, αφού για τις ιδιωτικές κλινικές προϋπήρχε. Υπενθυμίζω εδώ ότι τα προεδρικά διατάγματα που αφορούσαν και αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές είχαν ψηφιστεί ένα έτος πριν το 1991 από τον ίδιο υπουργό, τον κύριο Γεώργιο Σούρλα. Άρα ο κύριος Γεώργιος Σούρλας ήξερε τι σημαίνει ιδιωτική κλινική και τι σημαίνει νοσοκομείο όταν συστηνόταν τον Ντινάν. Δεύτερον, διότι αν ο νομοθέτης το ήθελε ιδιωτική κλινική, αφενός δεν θα όριζε τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του και αφετέρου θα το χαρακτήριζε ως υγειονομική μονάδα, όπως το νομικό μας σύστημα χαρακτηρίζει τις ιδιωτικές κλινικές. Εκτός αυτών, την άδεια λειτουργίας θα την είχε εκδώσει η νομαρχία τότε, ήδη αντιπεριφέρεια, και όχι ο Υπουργός Υγείας, όπως συνέβη με το Ρίκος Ντινάν. Τρίτον, διότι η διάταξη των οργανισμών του ΚΙΕΝ ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας δεν ετέθη για να το ταυτίσει με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, αλλά για να το διακρίνει από τα κρατικά νοσοκομεία, στα οποία ισχύουν άλλοι όροι για τις προσλήψεις προσωπικού πάσης φύσεως και για το εκάστοτε μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων στα κρατικά νοσοκομεία. Τέταρτον, διότι ούτε ο νόμος πλαίσιο, ούτε ο οργανισμός του ΚΙΕΝ περιέχει πρόβλεψη περί μεταβιβάσεως της άδειας ιδρύσεως και της άδειας λειτουργίας ή έστω δυνατότητας μεταβιβάσεων αυτών. Η μη πρόβλεψη είναι συνεπής προς την νομική φύση των νοσοκομείων, έστω και με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι αυτά εκ του νόμου είναι μη κερδοσκοπικά και δεύτερον, οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας τους έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα. Τυχόν παρόμοια πρόβλεψη θα προσέκρουε στην εκπλήρωση του κοινοφελούς σκοπού του,
ο οποίος είναι διαρκής και προϋποθέτει την ύπαρξη αυτών των δύο αδειών για να εκπληρώνεται. Πέπτουν διότι στα νοσοκομεία όπως το Ρήκος Δινάν μπορεί να συνιστώνται θέσεις δικαιωμένων γιατρών ενώ στις ιδιωτικές κλινικές δεν επιτρέπεται. Έκτον διότι τα νοσοκομεία όπως το Ρήκος Δινάν μπορεί να εντάσσονται στο σύστημα εφημερίας ενώ στις ιδιωτικές κλινικές δεν επιτρέπεται. Κατά την κρίση των μελών της πλειοψηφίας, η εκποίηση του νοσοκομείου ως ομάδας περιουσίας δεν ήταν νόμιμη. Το γεγονός ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών δέχθηκε ουσιαστικώς ερήμην του ΚΙΕΝ την αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς δεν συνεπάγεται ότι η απόφαση του είναι ορθή, πέραν του ότι αφορά μόνο τα άειλα περιουσιακά δικαιώματα του ΚΙΕΝ, δεδομένου ότι και ως προς το σκέλος της αναγκαστικής κατάσχεσης των ακινήτων και των κινητών πραγμάτων, τα μέλη της πλειοψηφίας υιοθετούν την άποψη ότι και η ακίνητη και κινητική περιουσία του ΚΙΕΝ, κτίρια του νοσοκομείου και εξοπλισμός του, ήταν μη μεταβιβάσιμα και άρα ακατάσχετα λόγω της εκ του συντάγματος, εκ του αστικού κώδικα και εξάλλου νόμων απαγόρευσης μεταβολής του περιεχομένου ή των όρων της δωρεάς αφιερώσεως του Ερυθρού Σταυρού προς το ΚΙΕΝ για την εξυπηρέτηση κοινοφελού σκοπού. Διότι παραστάθηκε συνήγορος πληρεξιούς δικηγόρος, αλλά προφανώς δεν υπέβαλε ούτε σημείωμα, γιατί στην απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά σε κάποια ένσταση ή οτιδήποτε άλλο. Είχε προηγηθεί βέβαια το μνημόνιο. Στην περίπτωση των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το δικαστήριο αυτό, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, βασίστηκε στην τροπολογία Λοβέρδου, δηλαδή στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4058 του 12, με την οποία νομοθετήθηκε ότι το ΚΕΝ μπορεί να απολύει τα περιουσιακά του στοιχεία. Στην περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης των ακινήτων και των κινητών, η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε αυτοβούλως, χωρίς δικαστική παρέμβαση, δεν ήταν άλλωστε απαραίτητη, βασιστήσα και αυτή στο ίδιο άρθρο και στο γεγονός ότι στο τριμερές μνημόνιο επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη, το ΚΕΝ είχε δηλώσει ότι δεν θα προβεί σε οποιασδήποτε νομικές ή άλλες ενέργειες προς παρεμπόδιση ή καθυστέρηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Το νοσοκομείο λειτουργήσε το φθινόπωρο του 2000. Επί δύο σχεδόν χρόνια πριν τη λειτουργία, μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού του δικοματισμού ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας έκανε πάρτι με τις προσλήψεις του προσωπικού με αιτήματα προς τον Μαρτίνη που αυτός τα έκανε δεκτά. Ευθύς εξ αρχής, επομένως, υπάρχει αλληλεξάρτηση μεγάλου μέρους του πολιτικού προσωπικού και της διοίκησης Μαρτίνη, που εκδηλώθηκε ποικιλοτρόπως. Πώς? Με ουσιαστικό δωρεάν παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε πολιτικά πρόσωπα και σε συγγενείς τους, σε εκδότες, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες. Υπάρχει εκτίμηση σε έκθεση του Μαΐου 2010 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία συντόνιζε ο καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος, που τον εξετάσαμε εδώ, που αναφέρει ότι το συσσωρευμένο κόστος δωρεάν νοσηλείας για την περίοδο 2-5-2-9, 5 χρόνια, ανήλθε στα 33.636.000 ευρώ. Κρατηθείτε. Δεύτερον, εκδηλωνόταν με προκλητικές αργομιστίες προσώπων διαφόρων ειδικοτήτων. Τρίτον, με προκλητικές ως προς την αξία τους αγορές δώρων κατά την περίοδο 2000-2011. Πάλι από το Λιαρόπουλο έχουμε ένα στοιχείο συνολικής αξίας 318.500 ευρώ. Η παντελής απουσία κρατικού ελέγχου στην εν γέννη διαχείριση του Ιδρύματος και κυρίως στο οικονομικό σκέλος της επέτρεψε να γεννηθεί, να εκτραφεί και σύν το χρόνο να διονγκωθεί μία sui generis διαπλοκή που με τη σειρά της επέτρεψε τη διασπάθηση των πόρων του. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός της καταβολής πολύ υψηλών μισθών σε μεγάλο μέρος του ιατρικού και του διοικητικού προσωπικού. Παραδείγματος χάρη, υπάλληλος στο γραφείο του Μαρτίνη με 16.000 ευρώ μηνιαίο μισθό και έξτρα μπόνους. Γιατρός αμοιβόμενος με 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αλλά και οι υψηλές αντιμισθίες των μελών του ΔΣ. Παραδείγματος χάρη, τα διοριστέντα το 2010 από τον Ανδρέα Λοβέρδο μέλη ελάμβαναν 6.500 και 4.500 ευρώ αντίστοιχα. Τον έναν εξ αυτών τον εξετάσαμε. Ως αντιμισθία. Αυτά προκύπτουν από τα βιβλία αναλυτικού καθολικού. Δεν είναι δηλαδή στοιχεία άσχετα, είναι μέσα από το ΚΙΕΝ. Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, το έτος 2001, το ΚΙΕΝ δανείστηκε από την Αλφα Μπανκ ένα τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής ποσόν.
61.629.000 ευρώ ή 21 δισεκατομμύρια δραχμές. Για την εξασφάλιση του δανείου, το ΚΙΕΝ, μολονότι δεν το επέτρεπε ο οργανισμός του, αναλύεται μέσα στο πόρισμα το γιατί, συνήνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 27 δισεκατομμυρίων δραχμών ή 80 εκατομμυρίων ευρώ. Επί της οικοπαιδικής εκτάσεως στην οποία ήταν κτισμένο το νοσοκομείο. Η κακή οικονομική κατάσταση του ΚΙΕΝ δεν ενεργοποίησε τις αρμόδιες κρατικές και κυβερνητικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση εξευρέσεως λύσεως που θα έτεινε στην άρση της κακοδιαχειρήσεως. Θα μπορούσε δηλαδή τότε το κράτος, η κυβέρνηση ή κάποιος άλλος, τα δέλτα σίγμα ας πούμε του Ερυθρού Σταυρού, να θέσουν θέμα ή αλλαγές του Μαρτίνη ή μειώσεις των εξουσιών του. Συν τον χρόνο, οι σύγχρονες και πλήρεις υποδομές του νοσοκομείου και οι υψηλή στάθμης παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών ιδιωτικών ιατρικών ομίλων. Ενδιαφέρον που με βεβαιότητα είχαν ως στόχο την σε βάθος χρόνου απόκτησή του. Το 2006 και το 2007 το ΚΙΕΝ με τρεις συμβάσεις δανείστηκε 115 εκατομμύρια ευρώ από τη Marfin Bank του ομίλου MIG Συμφερόντων Βγενόπουλου, που ήταν και ιδιοκτήτρια δύο μευτικών κλινικών για να ξεπληρώσει το δάνειο της Alpha Bank. Ξανά έχουμε προσημείωση υποθήκης και έχουμε όμως και εκχώρηση όλων των απαιτήσεων του ΚΙΕΝ έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Με την ενέργεια αυτή ο Βγενόπουλος έβαλε πόδι στο νοσοκομείο. Με προτροπή και επιμονή του Μαρτίνη, ο τότε Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος νομοθέτησε να μπορεί το ΚΙΕΝ να συμπράττει με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Άρθρο 18 του νόμου 3454 του 2006. Νομοθέτηση κατά παράβαση του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου για τα ιδρύματα και τις περιουσίες κοινοφελούς σκοπού, που αποτελεί το πρώτο βήμα για όσα ακολούθησαν. Ταυτοχρόνως νομοθέτησε τρία μέλη του εφταμελούς ΔΟΣΟΥ να ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ο Αντιπρόεδρος να έχει την ευθύνη των οικονομικών του Ιδρύματος. Κατά τη γνώμη μου, σωστή διάταξη. Η τελευταία. Το 2009, κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής, ο Μαρτίνης συνέπραξε με τη ΓΕΑ ΑΕ Συμφερόντων Αποστολόπουλου και λειτουργήσε στο νοσοκομείο με ευτικά τμήματα. Ο Βγενόπουλος κήρυξε πόλεμο. Εξέδωσε καταχρηστικώς διαταγές πληρωμής κατά του ΚΙΕΝ και του παρήχε με το σταγονόμετρο χρήματα τα οποία έλεγχε λόγω της προηγηθήσας το 2006 εκχωρήσεως. Το ΚΙΕΝ αντέδρασε με ανακοπές, αγωγή και μήνυση κατά της Μαρφίν και του Βγενόπουλου. Το 2011 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπαριθμό 227 του 11 γνωμοδότηση ομόφωνα γνωμοδότησε ότι η συνεργασία μεταξύ του ΚΙΕΝ και της ΓΕΑ ΑΕ δεν εμπίπτει στην έννοια της συμπράξεως του νόμου Αβραμόπουλου, επειδή μεταξύ άλλων περιορίζει την αυτοτέλειά του και αναιρεί εν μέρη τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του. Ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος την έκανε δεκτή και κατόπιν τούτων η εν λόγω συνεργασία μετά από λίγο έλαβε τέλος. Την 12/7 του 2011, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Ανδρέας Λοβέρδος διένυμε σχέδιο τροπολογίας που το ενεχείρισαν ο Μαρτίνης και ο Αντιπρόεδρος του ΚΙΕΝ Βασίλης Στεργίου, που ο ίδιος είχε ορίσει. Με την τροπολογία αυτή, μολονότι είχε κάνει δεκτή τη γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μολονότι οι νομικοί του σύμβουλοι είχαν αντίθετη άποψη, ο Ανδρέας Λοβέρδος νομοθέτησε μετά από 8,5 μήνες, τον Μάρτιο του 2012, παραμονές των εκλογών του Μαΐου του 2012, ότι το ΚΙΕΝ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μπορεί να πωλεί, να μισθώνει, να προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση κλπ. Και να εκμεταλλεύεται εν γέννη τα περιουσιακά του στοιχεία συμπεριλαμβανομένου και του νοσοκομείου ως ομάδας περιουσίας. Ουσιαστικά με την τροπολογία αυτή θεωρήθηκε ότι το νοσοκομείο κατέστη μεταβιβάσιμο και άρα κατασχετό ως ομάδα περιουσίας. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο ότι την ίδια εποχή, Ιανουάριο 2012, είχε εκπονηθεί σχέδιο με ρεαλιστική πρόταση για το νοσοκομείο από την ομάδα Λιαρόπουλου. Σχεδόν ταυτόχρονα με άλλη νομοθετική παρέμβαση, ο Ανδρέας Λοβέρδος απέσυρε τους τρεις εκπροσώπους του Υπουργού Υγείας από το ΔΣ του ΚΙΕΝ. Έτσι το ΚΙΕΝ αφέθηκε και πάλι όπως πριν από το 2006, χωρίς κρατική εποπτεία επί της οικονομικής του διαχείρισης. Στη χρονική αυτή φάση, 2011-2012, ο Βγενόπουλος
αφού ο αρχικός αξίος να νομοθετηθεί το ΚΕΝ να μπορεί μόνο να πωλείται, στη συνέχεια βοηθούντος και του Ανδρέα Λοβέρδου, αξίωσε να αποσυρθούν όλες οι δικαστικές αντιδράσεις του Ιδρύματος κατά της Μαρφίν και κατά του Ιδίου, ώστε να επέλθει συμβιβασμός στη διαφορά του με το ΚΕΝ. Έτσι, τον Μάιο του 2012 υπογράφονται 3 ιδιωτικά συμφωνητικά, αντίστοιχα με τις 3 συμβάσεις δανείου που το ΚΕΝ είχε κάνει με τη Μαρφίν, και το ΚΕΝ παρετείται από τα δικόγραφα και από τη μήνυση. Εκτός αυτού, το ΚΕΝ αναγνώρισε το συνολικό χρέος του έναντι της τράπεζας. Μολονότι τα ιδιωτικά συμφωνητικά δεν προέβλεπαν κάτι σχετικό, στις 4 Εβδόμου του 2012 συνήφθηκε σύμβαση ενεχειράσεως κινητών, αυτό που λέμε πλασματικό ενέχειρο, ήτη του εξοπλισμού του νοσοκομείου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα. Με τη σύμβαση αυτή και με τις προηγηθήσεις κατά τα έτη 2006 και 2007 προσημείωσης υποθήκες και ενεχειράσεις και εκχωρήσεις, η Cyprus Popular Bank, πρώην Μαρφίν, όχι μόνο ασφάλισε τις απαιτήσεις έναντι του Ιδρύματος, αλλά κατέστη κυρίαρχος του παιχνιδιού και απέκτησε προνόμιο έναντι του συνόλου της περιουσίας του, ακίνητης και κινητής, είτε απέκτησε προνόμιο έναντι του νοσηλευτικού ιδρύματος του νοσοκομείου ως ομάδας περιουσίας, όπως ακριβώς είχε προβλέψει η τροπολογία Λοβέρδου. Ο συμβιβασμός αυτός, ως ετεροβαρύς υπέρ της τράπεζας και εις βάρος του ΚΕΝ, απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ιδιαιτέρως επιζήμιος για το τελευταίο, δεδομένου ότι δεν θα μπορούσε στο μέλλον να αμφισβητήσει το χρέος έναντι της δανείστριας τράπεζας ή έναντι οποιοδήποτε διαδόχου της. Από τον Αύγουστο του 2012, το ΚΙΕΝ, ύστερα από δωδεκαετή λειτουργία, παρουσίασε σοβαρότατη κρίση ρευστότητας με ήδη αρνητικά κεφάλαια 125 εκατομμύριων ευρώ, υποχρεώσεις 270 εκατομμύριων ευρώ, εκ των οποίων τα 85 τα όφιλε στην τράπεζα του Βιονόπουλου. Η κρίση αυτή προκάλεσε αδυναμία καταβολής των μισθών, αδυναμία εκδόσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ταμιακή δυσχέρεια προμήθειας των απολύτων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, με τελικό αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προχώρησε σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος δεν ευωδόθηκε. Τον Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε την Κυπριακή Τράπεζα του Βιονόπουλου, όπως είχε μετονομαστεί με Μαρμίν Popular Bank, συμφερόντων Βιονόπουλου, λόγω των προβλημάτων που αυτός αντιμετώπιζε στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε εκεί. Έτσι, στη θέση του ομίλου Βιονόπουλου υπησήλθε ο όμιλος Τράπεζας Πειραιώς με επικεφαλής τον Μιχαήλ Σάλα, που ναι μεν δεν είχε σχέση με τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, αλλά είχε έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσει το νοσοκομείο. Την 25 Αυγούστου 2013, καθήκοντα υπουργού ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων του συνέπεσε με την έξαρση των προβλημάτων που είχαν αναφύει από καιρού στις σχέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δηλαδή ουσιαστικά με τις πράξεις και τις παραλήψεις της διοικήσεως του Ανδρέα Μαρτίνη. Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει αποστείλει επιστολές προς τον Πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά, στις οποίες εξέθεται τα προβλήματα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ήταν φανερό ότι η παντοκρατορία του Ανδρέα Μαρτίνη στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κατ' επέκταση στο ΚΙΕΝ και η διαχρονική ασυλία και ανοχή του από το πολιτικό σύστημα πλησιάζαν στο τέλος τους. Εις βάρος του είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τα οικονομικά και διαχειριστικά πεπραγμένα στον Ερυθρό Σταυρό και στο Ίδρυμα, στο ΚΙΕΝ. Υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το χρέος του ΚΙΕΝ ξεπερνούσε τα 200 εκατομμύρια ευρώ και ότι το χρέος του Ερυθρού Σταυρού άγγιζε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός αυτού, η κυβέρνηση τον θεωρούσε εμπόδιο στα δικά της σχέδια για απόκτηση του νοσοκομείου από την Τράπεζα Πειραιώς. Με δικαστική απόφαση διορίστηκε προσωρινή διοίκηση στον Ερυθρό Σταυρό και αυτή όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΕΝ, αφού πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά απέτηση του Σάλα, ζήτησε και πήρε τις παραιτήσεις του Μαρτίνη και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη νέα πρόθυμη διοίκηση, με επικεφαλής τον Γρηγόριο Κουσταρά και τον Αλέξανδρο Πανεθυμητάκη, που ανέλαβε την 5η Τρίτη 2014, ο Άδωνης Γεωργιάδης υποσχέθηκε ασυλία. Την 26η Τρίτου του 2014 υπεγράφει συμφωνία πλαίσιο το γνωστό μνημόνιο από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το ΚΙΕΝ και την Τράπεζα Πειραιώς. Στο μνημόνιο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε ως σκοπό τον πληστηριασμό του νοσοκομείου,
που θεωρήθηκε ότι αποτελούσε τη βέλτιστη νομική λύση, βασιζόμενη ασφαλώς στην τροπολογία Λοβέρδου. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργός Υγείας, απεδέχθη τη θεώρηση και άποψη μιας τραπεζικής εταιρείας ότι η βέλτιστη νομική λύση ήταν εκείνη που οδηγούσε στην αναγκαστική εκποίηση μέσω πληστηριασμού του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΚΙΕΝ. Ο ίδιος δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατέληπε στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας Πειραιώς να ερμηνεύσει κατά το δοκούν την διάταξη του άρθρου 109 του Συντάγματος, η οποία αδιαστήκτως απαγορεύει τη μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων δωρεάς ως προς τις διατάξεις υπέρ κοινοφελούς σκοπού. Εν συνεχεία, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε αναγκαστική κατάσχεση κατά της ομάδας περιουσίας του νοσοκομείου και ο πληστηριασμός ορίστηκε για την 24/9 του 2014 με τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 115.135.000 ευρώ. Ο διαδεχτής των Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης, την 29/8/2014 κατέθεσε τροπολογία που ψηφίστηκε ως άρθρο 16 του νόμου 4286 του 2014, με την οποία εκπληρώθηκε η δοθήσα υπόσχεση περί ασυλίας των μελών των διοικήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του ΚΙΕΝ, που είχαν διοριστεί με δικαστική απόφαση και είχαν αποδεχθεί και υπογράψει το μνημόνιο της 26/3/2014 και τη διενέργεια του πληστηριασμού εις βάρος του συνόλου της περιουσίας του Ιδρύματος. Την 17/9/2014, ο Μάκης Βορύδης κατέθεσε τροπολογία που ψηφίστηκε ως άρθρο 18 του νόμου 4296/2014, με την οποία εισηγήθηκε να συμμεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον πλειοδότη σε περίπτωση πληστηριασμού στοιχείων ενεργητικού ιδιωτικής νοσηλευτικής μονάδας ή ιδιωτικής κλινικής ως επιχείρησης ή συνόλου περιουσίας και ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, η διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής που τυχόν υπάγεται στην κατάσχεση ή συνδέεται με τα βιβαζόμενα στοιχεία. Στο εισηγούμενο σήμερα τμήμα του πορίσματος από την πλειοψηφία, εκφράζεται η απορία μας που και ο Μάκης Βορύδης συνέχισε το νομικό θέατρο του παραλόγου αναφορικώς με τα ζητήματα ερμηνείας του όλου νομοθετικού πλέγματος που αφορούσε τα ιδρύματα και τις περιουσίες κοινοφελού σκοπού και συμπεριέλαβε σε νόμο έννοιες και ορισμούς ανύπαρκτους στο νομικό μας σύστημα. Από τη διεξοδική ανάλυση στο κείμενό μας καταδεικνύεται ότι η προταθήσα τροπολογία δεν κάλυπτε το νομικό κενό όπως επικαλέστηκε, διότι δεν υπήρχε, αλλά προτάθηκε για να καλύψει το μοναδικό κενό που όντως υπήρχε στη νομικώς ακροβατική διαδικασία που είχε επιλέξει η κυβέρνηση Σαμαρά σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και τα πρόθυμα προσωρινά διοικητικά συμβούλια του Ερυθρού Σταυρού και του ΚΙΕΝ. Το νομικό κενό, λοιπόν, που προσπάθησε να καλύψει τροπολογία Βορύδη, συνίστατο στο γεγονός ότι η άδεια ιδρύσεως του νοσοκομείου Ρίκος Ντινάν δεν ήταν διοικητική, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά νομοθετική, όπως ορθώς είχε κριθεί με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αυτό την καθιστούσε μη μεταβιβάσιμη και μη κατασχετή, επειδή, όπως προείπα, δεν ήταν ενσώματη. Η τροπολογία ψηφίστηκε την Παρασκευή 19/9/2014, 5 ημέρες πριν τον πληστηριασμό, ως άρθρο 18, όπως προείπα, του νόμου 4296/2014. Την ίδια ημέρα, 19/9/2014, η ανήκουσα στην Τράπεζα Πειραιώς ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία New Evolution ΑΕ τροποποίησε την επωνυμία της σε ημιθέα ΑΕ και τον σκοπό της που θα αφορούσε πλέον την οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων. Τα λέμε μέσα. Την Τετάρτη 24/9 διενεργήθηκε ο πληστηριασμός των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων του ΚΙΕΝ και η υπερθεματίστρια αναδείχθηκε η μόνη εμφανιστήσα ημιθέα ΑΕ, δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς. Στις 23/10/2014 η ημιθέα ΑΕ υπέβαλε αίτηση προς το Υπουργείο Υγείας με αίτημα να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του νόμου 4296/2014 επιβεβαιωτική πράξη ως προς τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και της βεβαίως καλής λειτουργίας. Την 18/11/2014 ο Υπουργός Υγείας Μάκης Βορύδης εξέδωσε επιβεβαιωτική πράξη με την οποία επιβεβαίωσε τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του Ερίκος Ντινάν στην ημιθέα ΑΕ, μολονότι αυτή είχε ήδη μεταβιβαστεί δια του πληστηριασμού.
όρισε την επωνυμία της επιχείρησης ιδιωτική κλινική Ερίκο Ντινάν Hospital Center και νονός ο κ. Βουρίδης και υπέδειξε στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Αττικής ότι οφείλει να επικαιροποιήσει την άδεια λειτουργίας που εφ' εξής θα αναφέρεται ως άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σε ένα σώμα δηλαδή, και θα περιλαμβάνει τη μετατροπή της νομικής μορφής από ίδρυμα σε ιδιωτική κλινική. Με άλλα λόγια, ο Μάκης Βορύδης, επινοώντας τον ανύπαρκτο στο νομοθετικό πλέγμα που αφορά τις ειδικές κλινικές όρο επικαιροποίηση, με μια απλή διοικητική του πράξη, την επιβεβαιωτική, κατήργησε. Πρώτον, το άρθρο 49 του νόμου 2082 του 1992, αποφασίζοντας ότι το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν εφ' εξής θα λειτουργεί ως ιδιωτική κλινική. Άλλωστε, δεν υπάρχει αίρεσμα στον νόμο, στη δική του τροπολογία, δεδομένου ότι από κανένα σημείο της αιτιολογικής εκθέσεως της τροπολογίας του δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης ήθελε να μετατρέψει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα κοινοφελούς χαρακτήρα δια της διαδικασίας του αναγκαστικού πληστηριασμού σε ιδιωτική κλινική. Δεύτερον, κατήργησε διατάξεις προεδρικού διατάγματος. Ήτι τα άρθρα 7 και 13 του προεδρικού διατάγματος 247 του 1991 που αφορά τις ιδιωτικές κλινικές, από τις οποίες διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι η άδεια ιδρύσεως ιδιωτικής κλινικής αποτελεί ξεχωριστό σώμα και ότι η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής αποτελεί επίσης ξεχωριστό σώμα. Είναι τα άρθρα 7 και 13. Αποφασίζοντας ότι η άδεια λειτουργίας εφ' εξής θα αναφέρεται και ως άδεια ίδρυσης και ως άδεια λειτουργίας. Υπέδειξε δηλαδή η ιδιωτική κλινική Ρίκος Ντινάν Hospital Center να έχει μία και μοναδική άδεια αντί για τις προβλεπόμενες στον νόμο δύο άδειες. Στον νόμο του πάλι δεν υπάρχει αίρεσμα για αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης ήθελε να ενώσει σε ένα σώμα την άδεια ίδρυσης και την άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής. Τρίτον, κατήργησε με τη διοικητική του πράξη την επιβεβαιωτική ακόμη και το άρθρο 109 του Συντάγματος. Δεδομένου ότι μη νομίμως υπέδειξε στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής να μετατρέψει τη νομική μορφή του Ερίκος Ντινάν από ίδρυμα σε ιδιωτική κλινική. Μετατροπή που σαφώς συνιστά μεταβολή των όρων της δωρεάς του Ερυθρού Σταυρού προς το ΚΕΝ που είχε γίνει υπέρ κοινοφελούς σκοπού. Είναι η μεταβολή που είναι ανεπίτρεπτη, αδιαστήκτως ανεπίτρεπτη από το άρθρο 109 του Συντάγματος. Συμπερασματικός, η επιβεβαιωτική πράξη του Μάκη Βορύδη δεν είχε συνταγματικό και νόμιμο αίρισμα. Η τροπολογία του, όσα χρειαστεί, ήταν προσχηματική, αφού το πολιτικό ζητούμενο ήταν να επινοηθεί κάποια νομιμοφανής διαδικασία, η οποία αφενός μεν θα έλυνε τον νομικό γόρδιο δεσμό, αφετέρου δε η ημιθέα ΑΕ θα απέφευγε τη χρονοβόρο και ενδεχομένως ατελέσφορη διαδικασία να αποκτήσει άδεια ιδρύσεως για την βαπτιστήσα ιδιωτική κλινική επιχείρησή της. Επινοήθηκε η μεθόδευση δια της επιβεβαιωτικής πράξεως, διότι με τον τρόπο αυτόν την πρωτοβουλία των επόμενων διοικητικών κινήσεων θα την είχε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και όχι τα αρμοδιότερα αυτού διοικητικά όργανα, παύλα διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα αρνούνταν να παραβούν το Σύνταγμα και τους νόμους, άρα και το καθήκον τους. Προϋπόθεση για την επιτυχία της μεθοδεύσεως αυτής ήταν ασφαλώς η σκόπιμη σύγχυση σχετικώς με τις έννοιες νοσηλευτικό ίδρυμα, παύλα νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική. Προσωπικά δεν μπορώ να δεχθώ δηλαδή ότι ο έγκριτος νομικός Μάκης Βορύδης είχε σύγχυση περί αυτών των δύο εννοιών και όρων. Στο εισηγούμενο σήμερα τμήμα του πορίσματος αναλύεται και το ζήτημα της μη αναγγελίας του ελληνικού δημοσίου στον πληστηριασμό για ποσόν περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την 24η του 2015, ο επιτοπληστηριασμού υπάλληλος συνέταξε πίνακα κατατάξεως. Το επιτευχθέν πληστηριάσμα ήταν 1 ευρώ πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς και 12 εκατομμύρια διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους για την τελευταία διετία και από ό,τι μας λένε σήμερα οι εργαζόμενοι στο κείμενό τους δεν έχουν πληρωθεί άλλα χρήματα και μάλιστα από αυτά τα χρήματα παρακρατήθηκε και φόρος 20% μισθωτών υπηρεσιών. Ποσόν 38 εκατομμυρίων πήγε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ,
ποσών 2.300.000 πήγε στο ΕΤΑ, είναι το Ταμείο Νομικών Σπύρου, ναι. Ποσών 1.154.000 ευρώ πήγε στο ελληνικό δημόσιο και ποσών 60.780.000 ευρώ πήγε στην Τράπεζα Πειραιώς. Εδώ τελειώνει το ιστορικό, μεγάλο ήταν, ζητώ συγγνώμη αν κούρασα. Πηγαίνω λιγάκι στο τελευταίο κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση των συλλογιστών αποδείξεων βάσει του άρθρου 148 του κανονισμού της Βουλής. Δηλαδή συμπεράσματα, εκτιμήσεις και κρίσεις Εξεταστικής Επιτροπής. Από το σύνολο των αποδείξεων, των συλλογιστών αποδείξεων, είτε των μαρτυρικών καταθέσεων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, είχαμε 10 συνεδριάσεις, εξετάσαμε παραπάνω συνεδριάσεις, εξετάσαμε 10 μάρτυρες. Να μην τους αναφέρω, τους γνωρίζετε όλοι. Από τα έγγραφα που απεστάλησαν ή κατατέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή ή που με άλλους τρόπους ετέθησαν η γνώση των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, παραδείγματος χάρη αναζήτηση πρακτικών από συνεδριάσεις επιτροπών της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή, η πλειοψηφία δηλαδή της Εξεταστικής Επιτροπής, καταλήγει στα κάτωθη. Πρώτον, η δια νόμου και όχι δια προεδρικού διατάγματος σύσταση του ΚΕΝ αποδείχθηκε από τη διαδρομή του και από το επελθόν αποτέλεσμα ότι υπήρξε λανθασμένη πολιτική επιλογή. Η πλειοψηφία δεν είναι σε θέση να εκφέρει κρίση περί του αν η επιλογή αυτή ήταν προϊόν αυλεψίας ή σκόπιμη. Δεύτερον, από πλευράς Ερυθρού Σταυρού, Ανδρέα Μαρτίνη, σκόπιμη, ή από πλευράς Ερυθρού Σταυρού και Ανδρέα Μαρτίνη, σκόπιμη εξαίρεση του ΚΙΕΝ από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 2039 του 39, δίχως η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να το αντιληφθεί, στέρισε από το κράτος τη δυνατότητα να ασκεί τη δέουσα δια του Υπουργού Οικονομικών εποπτεία επί της οικονομικής διαχείρισής του, η οποία κυριολεκτικώς αφέθηκε στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανδρέα Μαρτίνη. Τρίτον, η διαχρονική ασυλία του Ανδρέα Μαρτίνη σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ελέγχου από πλευράς κράτους και κυβερνήσεων και η επιδειχθήσα έναντι του ιδίου ανοχή δημιούργησαν το έφορο έδαφος για να ανθίσει το σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης του Ιδρύματος. Τέταρτον, οι κρίσιμες χρονικές περίοδοι είναι πρώτον τα έτη 98-2000, όπου έχουμε αθρώες προσλήψεις με πελατειακά κριτήρια κατόπιν ετοιμάτων μεγάλου τμήματος του πολιτικού προσωπικού του τότε δικοματισμού Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, το έτος 2001, ο υψηλός δανεισμός του Ιδρύματος από την Αλφα Μπανκ με ταυτόχρονη δέσμευση των ακινήτων του. Τρίτον, το 2006, νέος δανεισμός από τη Marfin Bank με ταυτόχρονη δέσμευση των ακινήτων του και εκχώρηση του συνόλου των απαιτήσεών του, που σύν τον χρόνο προκάλεσε οικονομική ασφυξία λόγω της επιθυμίας του Ανδρέα Βιονόπουλου να αποκτήσει το νοσοκομείο. Το έτος 2000, μάλιστα, έχουμε και το πλασματικό ενέχειρο και επομένως ενεχειράζεται το σύνολο του εξοπλισμού του νοσοκομείου, η ομάδα περιουσίας που λέμε. Τέταρτον, η πενταετία 2005-2009, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κατά την οποία τα οικονομικά μεγέθη του νοσοκομείου ακολουθούν καθοδική πορεία εξαιτίας λανθασμένων επιλογών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μείωση των εσόδων σε συνδυασμό με τις αλόγιστες σπατάλες, αργομισθίες, δωρεάν νοσήλια, υψηλή μισθή κλπ. Πέμπτο, από το 2006 που το ΚΕΝ είχε καταστεί έρμεο στις διαθέσεις της Marfin Bank και του ισχυρού άνδρα της Ανδρέα Βιονόπουλου και που ξεκίνησε ο ανταγωνισμός των ιατρικών ομίλων για την απόκτηση νοσοκομείου, τόσο ο Ανδρέας Μαρτίνης όσο και οι Υπουργοί Υγείας έτειναν ευήκο αότα στις ειρήνες εκποίησεώς του, αδιαφορώντας για τα νομοθετικά εμπόδια τα οποία ασφαλώς εγνώριζαν. Το έχουν καταθέσει εδώ τουλάχιστον δύο Υπουργοί. 6. Μολονότι από το 2006 τουλάχιστον ήταν πασίδηλο ότι η θέληση του δωρητή Ερυθρού Σταυρού δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω του οικονομικού εκτροχιασμού του ΚΙΕΝ, κανένας κρατικός ή κυβερνητικός παράγων ή το Κεντρικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού ή το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ ενήργησε τα νόμιμα. Δηλαδή, ή την προσφυγή στο αρμόδιο εφετείο Αθηνών ή τη διάλυση του ΚΙΕΝ και την εκαθάρισή του, όπως προέβλεπε ο οργανισμός, το νόμος δηλαδή. 7. Αντιθέτως, διαδοχικώς και ανεξαρτήτως του κόμματος που κυβερνούσε, κυβερνήσεις και υπουργοί υγείας, άλλοτε σε αγαστή συνεργασία με τον Ανδρέα Μαρτίνη και άλλοτε ερήμην του, παρενέβησαν είτε νομοθετικώς είτε με άλλους τρόπους, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος της εκποίησης του νοσοκομείου Ρίκος Δινάν.
Η βασική τους πρόνοια ήταν να υπάρξει νομιμοφάνεια. Με την επιλογή της νομιμοφάνειας παρεβίασαν το Σύνταγμα και τους νόμους επικαλούμενοι προσχήματα και χρησιμοποιώντας τεχνάσματα. Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής εκτιμά ότι οι πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων των ετών 1992-2014 και κυρίως των ετών 2006-2014 και των Υπουργών Υγείας, οι οποίοι παρενέβησαν είτε νομοθετικώς είτε με άλλους τρόπους, δηλαδή οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Άδωνης Γεωργιάδης και Μάκης Βορύδης, εκ του επιδιωχθέντος και εν τέλει επιτευχθέντος αποτελέσματος, εκποίηση διαπληστηριασμού του νοσοκομείου, είναι σαφείς και μεγάλες και αφορούν τόσο την παραβίαση του Συντάγματος και του νόμου, όσο και την μη ορθή υπηρέτηση του εν ευρεία ενία δημοσίου συμφέροντος που επλήγει από τη μεταβολή του περιεχομένου και των όρων της δωρεάς του Ερυθρού Σταυρού προς το ΚΕΝ, ως προς τις διατάξεις του οργανισμού του που αφορούσαν κοινοφελή σκοπό που αυτό ετάχθη να εξυπηρετεί. Οι διεξοδικώς αναλυθείς πρακτικές των κυβερνήσεων και των Υπουργών Υγείας αναφορικά με το νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν ήταν απόρρια της sui generis διαπλοκής μεταξύ του Ανδρέα Μαρτίνη ως Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού και του ΚΕΝ, μεγάλου τμήματος του πολιτικού προσωπικού των κομμάτων του πρώην δικοματισμού και επιχειρηματικών κύκλων, που αλληλοεξυπηρετούν το ποικιλοτρόπος με προσλήψεις κατά το δοκούν, με δωρεάν νοσηλείες υψηλού επίπεδου, με διαχρονική ασυλία και ανοχή στην οικονομική κακοδιαχείριση του Μαρτίνη, χωρίς κανέναν εκ του νόμου κρατικό έλεγχο, με αργομιστίες σε πρόσωπα συγγενικά ή φιλικά προστατευόμενα από υψηλά ισταμένους, με υψηλές αντιμιστίες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και στους οριστέντες από τους Υπουργούς Υγείας εκπροσώπους του κράτους. Η διαπλοκή όμως οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε φαινόμενα και πρακτικές εκφυλισμού και διαφθοράς. Οι πρακτικές αυτές αφήνουν αποτυπώματα και ίχνη. Ασφαλώς συνιστούν διαφθορά, για παράδειγμα, οι αργομιστίες σε πρόσωπα συγγενικά ή φιλικά που προστατεύονται από υψηλά ιστάμενους. Ασφαλώς συνιστά διαφθορά η με κάθε τρόπο επιδιωχθήσα και επιτευχθήσα περιέλευση του νοσοκομείου σε ιδιωτικά συμφέροντα. Σύμφωνα με το άρθρο 138 του κανονισμού της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Εξεταστική Επιτροπή αξιολογεί τις αποδείξεις που συνέλεξε και συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα, στο οποίο καταχωρίζονται και οι γνώμες της τυχόν μειοψηφίας. Συνεπώς, η δικαιοδοσία των Εξεταστικών Επιτροπών είναι περιορισμένη στο πλαίσιο που θέτει το ανωτέρω άρθρο. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι η δικαιοδοσία των Εξεταστικών Επιτροπών είναι διαφορετική από την δικαιοδοσία της Επιτροπής Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης, γνωστής προανακριτικής, για την οποία προβλέπουν τα άρθρα 153 και επόμενα του κανονισμού της Βουλής. Ασφαλώς όμως, στην υποχρέωση της Εξεταστικής Επιτροπής να συντάξει αιτιολογημένο πόρισμα, περιλαμβάνεται και αναφορά συμπερασμάτων, εκτιμήσεων, γνωμών και κρίσεων επί των θεμάτων που ερεύνησε. Συνεπώς, η Εξεταστική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να αναφέρει στο αιτιολογημένο πόρισμά της συμπεράσματα, εκτιμήσεις, γνώμες και κρίσεις επί συγκεκριμένων συμπεριφορών, διαπράξεων ή παραλήψεων προσώπων που αναδεικνύονται από την διεξαχθήσα έρευνα. Υπό το πρίσμα αυτό, η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής διατυπώνει τις εκτιμήσεις αναφορικώς με την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων. Πρώτον, η πλειοψηφία εκτιμά ότι αναφορικώς με όσα κατέθεσε ενώπιον της ο Ανδρέας Λοβέρδος, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση τέλεσης κάποιου αδικήματος. Δεδομένου ότι, από όσα αναφέρονται στο πόρισμα, με σαφήνεια προκύπτει ότι κατά την ένορκη εξέτασή του στη συνεδρίαση της 18 Εβδόμου 2017, απέφυγε να απαντήσει με ειλικρίνεια στο ερώτημα για το λόγο που η εν λόγω τροπολογία συνετάγει τον Ιούλιο του 2011 από τον Ανδρέα Μαρτίνη και τον Βασίλειο Στεργίου, πρόεδρο και αντιπρόεδρο αντιστοίχως του ΔΣ του ΚΕΝ, επί μήνας ο Ανδρέας Λοβέρδος, ότι αυτή συνετάγει τον Μάρτιο του 2012 από τον νομικό του σύμβουλο Δημήτριο Μπαλασόπουλο, οπότε και ψηφίστηκε. Δεύτερον, η Εξεταστική Επιτροπή εκτιμά ότι αναφορικώς με τη σύμβαση της 4 Εβδόμου 2012 για εγγραφή πλασματικού ενεχείρου επί του συνόλου του εξοπλισμού του νοσοκομείου Ρίκος Ντινάν, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί διαπράξεων ή παραλείψεων αδικήματα, δεδομένου ότι εν λόγω σύμβαση
ήταν εξόχως καταχρηστική αλλά και αχρίαστη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το συνολικό χρέος του ΚΙΕΝ έναντι της Cyprus Popular Bank ήταν απολύτως ασφαλισμένο από το 2006 και το 2007 με τις προσημειώσεις υποθήκες και με την ενεχείραση και εκχώρηση των απαιτήσεων του ΚΙΕΝ έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής έχει τη γνώμη ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ προσήλθε στην υπογραφή της συμβάσεως αυτής πλασματικού ενεχείρου, με την οποία η Τράπεζα ήλεγξε πλήρως την ομάδα περιουσίας του ΚΙΕΝ, καθιστώντας αυτό παντελώς ευάλωτο και χωρίς νομικές άμυνες έναντι των γνωστών επιδιώξεων του Ανδρέα Βιονόπουλου. Τρίτον, η Εξεταστική Επιτροπή εκτιμά το αναφορικώς με την αποδοχή από τον Άδωνη Γεωργιάδη και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝ του Μνημονίου της 26/3/14 και με την υπογραφή του από τον ίδιο Άδωνη Γεωργιάδη και από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΚΕΝ Γρηγόριο Κωνσταράκη και Αλέξανδρο Πανεθυμητάκη αντιστοίχως, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί διαπράξεων ή παραλήψουν αδικήματα, δεδομένου ότι πέραν της παρακάμψεως του νομοθετικού προστατευτικού πλέγματος για το Ίδρυμα και για την κοινοφελού σκοπού περιουσία του και πέραν της παρακάμψεως της τελευταίας διατάξεως της υπαριθμών 232 του 14 αποφάσης του Ενεδικίου Αθηνών που απαγόρευε οποιαδήποτε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ερυθρού Σταυρού, με την αναγκαστική εκτέλεση κατά του συνόλου της περιουσίας του ΚΕΝ και την αναγκαστική πώλησή της δια του πληστηριασμού της 24/9/2014, εζημιώθη αυτή, δηλαδή η περιουσία του ΚΕΝ που ήταν κοινοφελού σκοπού, με σκόπιμες πράξεις και παραλήψεις προσώπων τα οποία είχαν νομική υποχρέωση να την επιμελούνται και να την προστατεύουν. Τέταρτον, η Εξεταστική Επιτροπή, έχοντας στη γνώμη ότι εκτιμηθεί στις αξίες των πραγμάτων, κινητών και ακινήτων και των άλλων δικαιωμάτων υπολείπονται των πραγματικών, εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του όλου ζητήματος από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα, δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως δεν εφαρμόστηκαν κατά τον προσήκοντα τρόπο οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν την εκτίμηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος. Πέμπτον, η Εξεταστική Επιτροπή εκτιμά ότι αναφορικά με τη μη διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου και τη μη προσκομιδή από το υπόχρεο ΔΣ του ΚΕΝ των αναγκαίων για την ολοκλήρωση της υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών, με αποτέλεσμα αυτή να μην ενεργοποιηθεί, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα, δεδομένου ότι το ελληνικό δημόσιο υπέστη οικονομική ζημία ισόποση με το ύψος των μη βεβαιωθέντων χρεών, πιθανό ύψος 4,5 εκατομμύρια ευρώ, προς όφελος της μοναδικής ενυποθήκου δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Περαιτέρω, η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής εκτιμά ότι αναφορικά με τις αργομιστίες των προσώπων που αναφέρονται στο κατατεθέν από τον μάρτυρα Λικούργο Λιαρόπουλο έγγραφο υπό τον τίτλο Συνημμένο 1, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα, δεδομένου ότι με την καταβολή των ποσών αυτών εζημιώθη η περιουσία του ΚΙΕΝ με σκόπιμες πράξεις προσώπων όλων των εκάστοτε μελών του ΔΣ του ΚΕΝ, είτε αυτά είχαν οριστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο του Ερυθρού Σταυρού, είτε από τον Υπουργό Υγείας, τα οποία είχαν νομική υποχρέωση να την επιμελούνται και να την προστατεύουν. Περαιτέρω, η Εξεταστική Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελέσει αδικήματα και τα πρόσωπα που ελάμβαναν τους αναφερομένους στο αναπτέρω έγγραφο μηνιαίους μισθούς, δίχως να παρέχουν υπηρεσίες. Κύριε Πρόεδρε, κούρασα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.